Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Σχολείο Καψόχωρας Νησελίου. Έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή του Σχολείου, τον Βαγγέλη Μητρόπουλο. Βαγγέλη, σήμερα τι είχατε στο σχολείο? Ναι, σήμερα υλοποιήθηκε μία δράση στο σχολείο μας που είχε σαν θέμα τις πρώτες βοήθειες και επίδειξε κάποιον τρόπο της ατομικής υγιεινής των παιδιών. Είχαμε μαζί μας την κυρία Γραμματικοπούλου Ελένη, που είναι η διδάσκουσα του Ερυθρού Σταυρού του τμήματος Αλεξάνδρειας. Να την ευχαριστήσω για την πρωτόγνωρη εμπειρία που ζήσαμε στο χώρο του σχολείου. Να την ευχαριστήσω για τις τόσες πολύτιμες και καλές πληροφορίες που έδωσε σε εμάς και στα παιδιά να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις, κάποιες δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να συμβούν την ώρα που λειτουργεί το σχολείο, την ώρα που παίζουν τα παιδιά. Είναι καταστάσεις που πολλές φορές μπορεί να αποβούν μοιραίες για όλους μας. Έτσι λοιπόν, στο σημερινό το μάθημα έζησαν τα παιδιά αυτή την εμπειρία, έκαναν κάποιες ασκήσεις να σώσουν συμμαθητές τους, οι οποίοι μπορεί να κινδύνευαν από κάποιον πνιγμό ή να έχουν κάποιον σοβαρό τραυματισμό, και πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμες όχι μόνο για τη σχολική τους ζωή, αλλά και για όλη τους την, για όλη τους την μετέπειτα ζωή. Να ευχαριστήσω τον Ερυθρό Σταυρό, το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Αλεξάνδρειας και προσωπικά την κυρία Γραμματικοπούλου για αυτές τις πρωτόγνωρες εμπειρίες, και θα ήταν σωστό να το δουν όλοι, να το δει όλος ο μαθητικός κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ για την κίνηση αυτή. Να είστε καλά και για την πρόσκληση και για την προσοχή που δείξανε όλα τα παιδιά. Οι βιωματικές ασκήσεις πάντοτε είναι καλύτερες και τα παιδιά το κατανοούν καλύτερα, μπορούν να το μεταφέρουν έπειτα και στο περιβάλλον το δικό τους. Και το σύνθημα του Ερυθρού Σταυρού είναι: όταν έχουμε ασφαλείς πολίτες, έχουμε και ασφαλείς κοινωνίες. Οπότε όταν ένα παιδί μπορεί να βοηθήσει είτε το αδερφάκι του το μικρότερο, είτε τον πατέρα του ή τη μητέρα του που μπορεί να ζαλίστηκε, να λιποθύμησε, να στραβούληξε το χέρι του, αυτό αυτομάτως ευνοεί και την υγιεινή και την υγεία σε όλο τον πληθυσμό. Ευχαριστώ και πάλι. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.